Αν εγώ παντρευόμουν ποτέ και υπήρχε κάποιος στο γάμο το δικό μου που αποφάσιζε, είχε αυτή τη φαϊνή ιδέα να κάνει πρόταση σε κάποια άλλη. Σκοτώσει, εδώ και τον Κώστα έτοιμη ήταν να εισηγηθεί να γιορτάζει τη γιορτή του άλλη μέρα για να μην συμπληκτούν. Θέλω να δικαιολογήσω τον άνθρωπο που έκανε το λάθος αυτό. Εγώ υποψιάζομαι έναν που θα μπορούσε να το κάνει στο γάμο. Το δικαιολογώ. Διότι αυτό το κορίτσι φοβάσαι μην το χάσει. Μήπως δεν προλάβει και σου την κάνει άλλο την πρόταση γάμου και έρθει δεύτερο. Επομένω λε τώρα τη βρήκα, τώρα θα την κάνω την πρόταση γάμου και α είμαι και σε γάμο αλουνού. Τώρα συγγνώμη, γιατί ηρωνεύεσαι, επειδή έχει κάποια παραπανήσια κιλάκια και είναι τσουποτήλα. Μια χαρά κούκλα, θεά. Ρε παιδιά, συγγνώμη τώρα, αυτή μου το ζευγάρι είναι ερωτευμένο. Την τι Ελένη, είναι το ζευγάρι, αυτό που λένε ο Έρτος είναι τυφλός, πραγματικά την εδώ. Την Ελένη την ενοχλεί στιγμή, το τάιμι, δεν την ενοχλεί. Γιατί είναι δική μου στιγμή, το ρεπέριασμα. Εμένα θα ενοχλούσε το βάρος του πράγματος, δηλαδή γιατί ειδική, τώρα γίνεσαι βάρος, κακός. Τα έχεις προετοιμάσει όλα, ζεις το όνειρό σου, λες, είμαι το πρόσωπο της ημέρας, δεν λες, γιατί ναι, έχεις το είναι η μέρα μου. Αυτό να το ζήσω, να το κάνω. Αλλάζεις μαλλιά, βάφεσαι δύο ώρες, τα έχεις προετοιμάσει όλα. Κάτσε γλυκούλη μου, τι είναι αυτά που κάνεις. Περίμενα ένα χρόνο για αυτή τη μέρα, ξέρεις την προετοιμασία. Έχω ρίξει. Εδώ στο γάμο δεν βάζεις άσπρο για να μην κοντράρεις την ύφη, η οποία είναι η μόνη που εκείνη την μέρα πρέπει να φορέσει. Δεν είναι την κατάλληλη λέξη. Επισκιάσεις δεν πρέπει να πεις. Παρατήρησα και θέλω κάτι. Να σας πω ότι αυτή δεν θα επισκιάσει με το χρώμα του φορέματος. Θα επισκιάσει γενικώς. Μπαίνει μέσα, κρύβεται το φως.